Απόψε έχω στην παρέα, μας εδώ, στην τηλεόραση Νότος, έναν άνθρωπο ο οποίος όσο καιρό ήταν στο Δήμο και σε υπεύθυνες θέσεις, εγώ προσωπικά που τον γνώρισα εκεί, νομίζω ότι άφησε το αποτύπωμά του και ένα θετικό πρόσωπο, πρόσημο σε ό,τι έκανε. Είτε ήταν στον πολιτισμό, είτε στον αθλητισμό, είτε σε άλλους τομείς. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Δροσίτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. 3-7-5. 3-7-5 δεν είναι πυρετός 37 και 5, είναι 3 με τελεία, 7 τελεία, 5. Και έχει μια σημειολογία όλο αυτό. Ναι, πέραν από αυτό ίσως έγινε και σλόγγαν, δηλαδή ακούστηκε παραπάνω, δημιούργησε μια αίσθηση. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ακριβώς, ένα θα έλεγα ίσως και τρίκ επικοινωνιακό, αλλά πραγματικά έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι οι επικοινωνιολόγοι έχουν μπει στη ζωή μας τώρα πια. Μας διδάσκουν τι να φοράμε, πώς να κάνουμε, πώς να φερόμαστε, πώς να... Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι ανέκαθεν ήταν και από την εποχή του Μπυρσίμ, αν θυμάστε. Εκείνες τις που γέμιζε η οθόνη με κόσμο. Κοίταξε, αυτό το κόλπο το κάνουν ακόμα. Όχι, δεν γέμιζε μόνο η οθόνη, δηλαδή έβαζε σε μια σειρά, άφησε κενά, τα κενά τα άφησε αφώτιστα. Είχε, μπορεί να είχε και 50 μέτρα ο δρόμος, να μην είχε άνθρωπο. Αλλά μετά από 50 έβαζε 100, τους φώτιζε και φώτανε 5 χιλιόμετρα γεμάτο ή έκανε το άλλο. Έπαιρνε πλάνα από χαμηλά, κάτω από το κεφάλι και δεν έβλεπες που τελειώνει. Μια απέραντη. Αυτό το κάνουμε και τώρα. Άρα είναι διαχρονικό αυτό. Βέβαια τώρα έχουν μπει και άλλα μέσα. Έχει μπει το διαδίκτυο, έχουν μπει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άγνωστα πράγματα τότε. Που αν τα υπήρχαν τότε θα ήταν ίσως και άλλη η μορφή της Ελλάδας. Δηλαδή όλα αυτά έχουν αλλάξει την Ελλάδα, τον τρόπο σκέψης του Έλληνα, την συμπεριφορά του, ακόμα και τον τρόπο που ψηφίζει. Δηλαδή ακόμα επηρεάζουν τον κόσμο αυτά τα πράγματα. Η εμφάνιση, το τι θα κάνει, το πώς θα συμπεριφερθεί κάποιος. Και όχι οι ιδέες του ή ό,τι έχει πράξει. Το γυναικείο, για παράδειγμα, πληθυσμό, πάντα τον συνέρπαζε ο ωραίος πρωθυπουργός. Από την εποχή του Καραμαλή, του μεγάλου. Του μεγάλου Καραμαλή, όχι του νεότερου, του μεγάλου. Ή ακόμα και αν θέλετε του σημερινού του πρωθυπουργού. Ναι, παίζει. Όλα έχουν το ρόλο. Βέβαια. Μιλάμε τώρα και αστειευόμαστε, αλλά καλό θα είναι, αφού μας ακούνε και οι Ηρακλειώτες, να σκύψουν με προσοχή και να δουν άτομα που έχουν καταξιωθεί στον τομέα τους. Πέρα από την επικοινωνιακή. Την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όποια και αν είναι αυτή. Έχουν δουλέψει, έχουν βάλει ένσημα, που έλεγε και κάποιος παλιότερος πολιτικός. Και να ψηφίσουν πραγματικά με αυτό το γνώμονα και όχι με του κουμπάρου, του συντέκνου, του αδερφού ή της ξαδέρφης ή και κάτι άλλο ακόμα έτσι. Ή αυτόν που έκανε καλή επικοινωνιακή πολιτική. Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα ήταν το ζητούμενο, μου φαίνεται. Το αυτό, καλύτερο. Αυτό δηλαδή, είναι το σωστό. Να πιάσει... Τώρα η τεχνολογία βεβαίως είναι κάτι που βοηθάει και έχει το ρόλο της και αλλάζει και δεδομένα πολλά. Οπότε παίρνοντας ο ψηφοφόρος μεθαύριο το ψηφοδέλτιο και βλέποντας εκεί πέρα τόσα 70 τόσα ονόματα, καλά θα είναι να σκεφτεί τον καθένα από αυτούς τι αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα. Τι έχει κάνει ή αν δεν έχει κάνει, τι έχει κάνει στην προσωπική του ζωή. Ακριβώς. Αυτό δεν είπατε. Ακριβώς. Ναι. Γιατί η επαγγελματική καταξίωση είναι στα σύν ενός ανθρώπου για να αναλάβει και δημόσιες θέσεις. Βέβαια. Και ειδικά όταν θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά του σπιτιού του, του δήμου, του δρόμου του, της γειτονιάς του, της πόλης του. Πέραν από το επάγγελμα του χειρουργού, πόσα χρόνια ασχολείστε με τα κοινά παράλληλα? Ασχολούμαι από το 2000 περίπου. Από το 2000 και έχουμε 2019. Με μια διακοπή δυστυχώς την τελευταία πενταετία, όπου το Ηράκλειο μας γύρισε την πλάτη, πιστεύω τώρα να το έχει μετανιώσει. Αυτή είναι η δική μου η προσδοκία. Κύριε Δροσίτη, εργαστήκατε πάρα πολύ σε αυτούς τους τομείς που είπα στην αρχή, αλλά κυρίως στον τομέα του αθλητισμού. Γιατί λένε κάποιοι άλλοι το αντικρούν, ότι ό,τι έγινε αυτή τη στιγμή και υπάρχει στο Ηράκλειο, στον τομέα του αθλητισμού, δηλαδή εγκαταστάσεις, οτιδήποτε, ξεκίνησαν από εσάς. Αυτό λένε οι γνωρίζοντες τα πράγματα, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι στα πράγματα και τώρα γίνανε καλύτερα. Καταρχάς να πω ότι πράγματι είναι ακριβώς, μάλλον περίπου έτσι όπως τα λέτε, γιατί πάντα όταν γίνεται ένα έργο και αυτό που έγινε επί των ημερών, αν με επιτρέψετε να το πω, ήταν ένα έργο όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας ομάδας ανθρώπων που δούλεψαν με μεράκι, με όραμα και έφεραν αποτέλεσμα. Και σε αυτούς ανήκει το μπράβο, θα έλεγα. Είναι γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας ότι
από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι που το 2014 που εμείς φύγαμε από τη διοίκηση του Δήμου, έγιναν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό στην πόλη. Άλλαξε άρδιν. Δηλαδή έγινε το Παγκρίτιο Στάδιο, το πήρε ο Δήμος με αγώνες ομυρικούς από τα Ολυμπιακά κίνητα, έγινε το κλειστό των Πατελών, έγινε το κλειστό στα δύο ωράκια. Τα πήραμε, τα στελεχώσαμε, τα οργανώσαμε, τα λειτουργήσαμε. Και έχει αλλάξει τελείως ο αθλητισμός της πόλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το ξέρει, το αναγνωρίζει και αυτό είναι τουλάχιστον που μας κάνει να περπατάμε στον δρόμο, να μας χαιρετάνε και να το αναγνωρίζουν ο απλός δημότης, αλλά και όσοι είναι, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και ξέρουν και κατέχουν. Τώρα, αν κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν αυτό το έργο, νομίζω ότι αυτό θα το κρίνει ο δημότης. Ο αθλητισμός πηγαίνει μαζί με τον πολιτισμό συνήθως. Και έχετε περάσει και από ένα διάστημα από την Δημαρχία Πολιτισμού και μάλιστα την εποχή τη δικιά σας, αν θυμάμαι καλά, έγιναν πάρα πολλές καινούργιες εκδηλώσεις και στην πόλη και παντού. Το πολιτιστικό ήταν τότε ακόμα, δεν είχε φτιαχτεί. Ναι, το είχατε ξεκινήσει και το προχωράγατε, δεν είχε ξεκινήσει. Αλλά θυμάμαι ότι είχατε ένα διαφορετικό όραμα. Ότι οι εκδηλώσεις πρέπει να αποκεντρωθούν, να πάνε στην περιφέρεια, να πάνε στις πόλεις, να πάνε στις πλατείες και πάνε. Και το είχατε πετύχει με εποχή αυτό το πράγμα. Ακριβώς έτσι είναι. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάντοτε και θα υπάρχουν στο μέλλον πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές. Το κακό είναι ότι κάθε δημοτική αρχή που έρχεται βάζει το δικό της στόχο και τις δικές της προτεραιότητες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια σε πολλές από τις εκδηλώσεις. Να θυμίσω τις εκδηλώσεις της παλιάς πόλης και εσείς συμμετείχατε. Ήταν πάρα πολύ ωραίος εξαιρετικές και ένας θεσμός ο οποίος αλλάζοντας η δημοτική αρχή ξαφνικά παρήκμασε και χάθηκε. Αυτό που σηματοδοτεί πλέον και τον πολιτισμό στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου και που θα αλλάξει σελίδα και πραγματικά θέλει μια χρηστή διαχείριση και λειτουργία είναι το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο είναι μια πρόκληση για την καινούργια δημοτική αρχή. Δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα, αλλά τελειώνοντας η λειτουργία του είναι μια πρόκληση και νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολλά στα δρόμενα τα πολιτιστικά της πόλης μας. Βέβαια, κύριε Τροσίτη, πολιτισμός δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά ή εκδηλώσεις. Πολιτισμός είναι κάθε ενέργεια που εξυψώνει το πνευματικό επίπεδο των κατοίκων, έτσι δεν είναι? Πολιτισμός είναι από το να μάθουμε να μην πετάμε σκουπίδια, από να φερόμαστε στον δρόμο, έτσι. Σωστά, δεν είναι? Βέβαια, με τη λογική αυτή είναι και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και η μουσική και το θέατρο και τα εικαστικά μας. Και βέβαια, αν πάμε βαθύτερα και από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι η συμπεριφορά μας σαν άτομα και σαν σύνολο. Είναι κάτι που μας πληγώνει πολλές φορές σε ό,τι αφορά την πόλη μας. Δηλαδή, πολλά από τα κακώς κείμενα στην πόλη οφείλονται στον καθένα μας χωριστά. Ναι, θυμάμαι μια εποχή που όταν παραδίδεται κάποιο έργο σε κάποια γειτονιά, θυμάμαι το παράπονο του Γιάννη του Κουράγη που έλεγε «Εμείς το φτιάξαμε, θα το προστατεύσετε?» Να θυμίσω την πύλη της Σάμου που έγινε με τόσο κόπο, ανοίχτηκε, που ήταν πραγματικά θαμένη και δεν την γνώριζε κανένας. Πάνω της ήταν το κέντρο, το κάστρο, το κριτικό εκεί. Στο... και όταν, αποκαλύφθηκε αυτή και παραδόθηκε στους Ηρακλειώτες, ήταν ένα κόσμημα. Αν πάει κανένας τώρα, αν κάνουν αύριο μια βόλτα οι δημότες μας, θα δουν μια εγκατάλειψη και μια κακοποίηση από τους ίδιους τους κατοίκους, πέρα από την εγκατάλειψη από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, της ΜΗΝ. Εάν σας ρωτούσα, θα σας ρωτάω ευθέως, τα πλήν της πενταετίας αυτής ποια ήτανε? Τα πλήν της πενταετίας αυτή. Αυτό που μπορώ να έχω, έχω μια γενική αίσθηση, θα μπορούσα να έχω και μια εξειδικευμένη σε ό,τι αφορά αυτά που λειτουργήσα εγώ πριν την πενταετία. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη αίσθηση είναι ότι το Ηράκλειο, στο Ηράκλειο παρουσιάστηκε μια στασιμότητα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες παρεμβάσεις που αυτές είναι που αλλάζουν την πόλη. Να πω ότι στην καθημερινότητα τα πράγματα δεν άλλαξαν, μάλλον πήγαν προς τα χείρο. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό που έχω πιο εμπεριστατωμένη άποψη,
θέλω να πω ότι έγινε μια διαχείριση των εγκαταστάσεων που τους παραδώσαμε, έτοιμες, που λειτουργούσαν 100% άψογα. Έγινε μια διαχείριση. Το καλό είναι, το θετικό είναι ότι παρέμειναν κάποια άτομα από αυτά που υπήρχαν και σε εμάς, που τα άτομα αυτά είχαν την γνώση, την τεχνογνωσία να συντηρήσουν το στάδιο ή και να διοργανώσουν μεγάλες εκδηλώσεις όπως είχαμε εμείς και όπως συνεχίστηκαν στην πορεία. Το κακό σε αυτό είναι ότι, το κακό σε ό,τι αφορά την πενταετία αυτή είναι ότι δεν έγιναν άλλες υποδομές. Το Ηράκλειο στερήθηκε καινούργιες αθλητικές υποδομές που τις έχει ανάγκη και βέβαια οι ήδη υπάρχουσες νομίζω ότι παρακμάζουν σιγά σιγά και δέστε το στέγαστρο ή κάποια άλλα πράγματα που έχουν σχέση με το Παγκρίτιο στάδιο που τα γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έγινε μια απλή διαχείριση των πραγμάτων? Νομίζω ναι, δεν έγινε τίποτα περισσότερο. Αυτό που πρέπει να μένει από κάθε δημοτική αρχή είναι οι υποδομές. Είτε αυτό λέγεται πολιτιστικό κέντρο, είτε αυτό λέγεται βικελέα, είτε αυτό λέγεται ένας δρόμος, μια διάνοιξη, είτε μια πεζοδρόμηση, είτε ένα στάδιο όπως είναι το Παγκρίτιο. Και νομίζω ότι όσα έγιναν μέχρι το 2012-2013 περίπου, αυτά παραμένουν και τίποτα δεν έχει γίνει καινούριο. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι, αλλά... Κάποιος μπορεί να πει ότι στο κέντρο της πόλης έχει αλλάξει αυτή την εποχή. Έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά την όψη της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης και είναι μια παρέμβαση σημαντική. Να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τόσο τραγικά μεγάλο όσο θέλει να το παρουσιάσει η Δημοτική Αρχή. Ήταν σχεδιασμός και δόθηκε έτοιμη η μελέτη. Στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Χρειάστηκαν 3,5-4 χρόνια για να ξεκινήσει ο εργολάβος. Και τώρα δεν έχει ολοκληρώσει ούτε το 40% του έργου. Ταλαιπωρήθηκαν όλος ο κόσμος. Σίγουρα όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχω δει μία παρέμβαση η οποία να είναι σκέψη, όραμα, σχεδιασμός, μελέτη και χρηματοδότηση και να έχει μπει ο εργολάβος της νυν Δημοτικής Αρχής. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί η παρέμβαση που γίνεται στον κόλπο του Δερματά ή... Αυτό που γίνεται στο πάρκο του Γεωργιάδη. Ναι, έχει αυτό την κακή κατάληξη μέχρι τώρα που έχει σταματήσει. Αυτά δούμε το αποτέλεσμα. Μια μέτρηση της κοινής γνώμης πρόσφατα έφερε τα ίδια αποτελέσματα που φέρει σε κάθε πόλη. Λέει η Λακούβα, η καθαριότητα και η συγκοινωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσες δημοτικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν βρει λύση στα προβλήματα αυτά. Είναι τόσο δύσκολα πράγματα. Ας πάρουμε την καθαριότητα. Η καθαριότητα. Θεωρώ ότι και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι κρίμα για μια πόλη όπως είναι το Ηράκλειο που ζει από τον τουρισμό και που θέλει να ονομάζεται ή θέλει να γίνει πρωτεύουσα της Μεσογείου. Μεγάλα λόγια βέβαια. Να μιλάμε ακόμα και σήμερα για την καθαριότητα. Φταίνε πολλοί παράγοντες, φταίει η παιδεία μας, ότι ο καθένας δεν σέβεται αυτό που θα έπρεπε να σέβεται. Το σπίτι του το κρατάει καθαρό και δεν κρατάει καθαρά τη καθαρό του πεζοδρόμιο του ή τον σκούπιδο τον εκεί, τους κάδους τους πηγαίνει στον διπλανό του. Θα πρέπει η καινούργια Δημοτική Αρχή να το δει αυτό και είναι ένα από τα αγκάθια που θα πρέπει να απασχολήσουν την Δημοτική Αρχή. Φταίει η υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, φταίνε τα μηχανήματα, κυρίως φταίει η νοοτροπία μας όμως και είναι κάτι που κάθε Δημοτική Αρχή θα το έχει ως πρόβλημα. Κύριε Δροσίτη, είστε ένας πολύ γνωστός γιατρός χειρούργος και θα πρέπει να έχετε περισσότερες ευαισθησίες από άλλους στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Δήμος τι αρμοδιότητες έχει στο θέμα της υγείας? Δεν έχει ιδιαίτερες. Και οι προσπάθειες αυτές που έγιναν με τα δημοτικά ιατρία κτλ. Σίγουρα δεν έχουν δύναμη και δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που βγαίνει ο κάθε αντιδήμαρχος ή ο κάθε δήμαρχος σε ό,τι αφορά την υγεία. Και αυτό γιατί η υγεία είναι ένας τομέας του κεντρικού κράτους. Το κεντρικό κράτος είναι που αποφασίζει. Τώρα, οι κοινωνικές δομές υπάρχουν και στο Δήμο και μπορούν να αναπτυχθούν και σε ό,τι αφορά τους άστεγους και σε ό,τι αφορά τους αδύναμους και την τρίτη ηλικία και τους μετανάστες. Και τους αμαία.
και του ΑΜΕ. Είναι ένα τομέα που εκεί υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Η πεδίο δόξη λαμπρό υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει τα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Γίνονται βήματα. Να σα πω ότι πριν από πολλά χρόνια δεν νομίζω ότι υπήρχε η έννοια της, ούτε του περιβάλλοντος, ούτε της, ούτε της ευαισθησίας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν υπήρχαν ποτέ ράμπες. Τα τελευταία 15-20 χρόνια υπάρχει αυτή η ευαισθησία και δυστυχώς το Ηράκλειο έχει μείνει πίσω σε όλα αυτά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται κάθε χρόνο στις αρχές της σχολικής περίοδου είναι το θέμα των παιδικών σταθμών. Χρόνια παρατηρώ να γίνεται χαμός κάθε χρόνο. Είναι τόσο δύσκολο άραγε μια δημοτική αρχή να δημιουργήσει ακόμα μερικούς παιδικούς σταθμούς και να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες πια. Φοβερές ανάγκες. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετοί δημοτικοί σταθμοί. Η ζήτηση είναι μεγάλη και λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει. Δεν μπορεί ο κάθε εργαζόμενος και χαμηλόμισθος να πληρώνει ιδιωτικούς σταθμούς. Άρα η ζήτηση είναι μεγάλη και νομίζω ότι και αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να ασχοληθεί αυτός που θα αναλάβει την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που είχε δείξει η παρούσα Δημοτική Αρχή στην αρχή του 2014 ήταν ότι πίστεψε πολύ στο εθελοντισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πιστεί ένας άνθρωπος της εποχής μας να αφήσει το σπίτι του, τον καναμπέ του και να κατέβει, δηλαδή τι θα τον εμπνεύσει, να κατέβει να εργαστεί ανιδιοτελώς για κάτι. Από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων είχαμε τότε αναπτύξει ένα δίκτυο συμπολιτών μας, κυρίως νέων, οι οποίοι δούλεψαν εθελοντικά, και εγώ ήμουν ακόμα, εθελοντικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πίστευα τότε ότι αυτό το κίνημα θα μπορούσε να μεγαλώσει, να φουσκώσει, να πιάσει όλο το Ηράκλειο. Αλλά αμέσως υπήρχαν προβλήματα ασφάλισης, αν πάθει κάποιος ένα ατύχημα, έμπαινε μέσα το ΙΚΑ, μπαίνανε διάφοροι παράγοντες. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα κάλυπτε αυτούς τους ανθρώπους που θα έκαναν μια εθελοντική εργασία στο Δήμο. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια της κουλτούρας μας και της σκέψης μας από το σπίτι. Πάντα αυτά που γίνονται μέχρι τώρα βασίζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, στον πατριωτισμό κάποιων λίγων συμπολιτών μας και νομίζω ότι ο θελοντισμός στην πόλη μας και στην Ελλάδα γενικότερα πάσχει. Δεν είναι στα καλά, δεν είναι στις δεν είναι εκεί που θα μπορούσε να είναι. Και φταίνουν όλα αυτά που περιγράψατε. Φταίει η νοοτροπία, φταίει η νομοθεσία, φταίνε πολλά πράγματα. Και ίσως ο Έλληνας δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει άλλα αγαθά, ώστε να έχει ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί. Υπάρχουν βέβαια αυτοί οι οποίοι είναι, παρά τις στερήσεις που έχουν, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και προσφέρουν. Βέβαια, γιατρός είστε, χειρούργος είστε, ας πούμε τον αθλητισμό, ασχοληθήκατε και τον πολιτισμό, αλλά δεν μπορεί να με ρωτήσει κάποιος έναν που ετοιμάζεται να κατέβει, δεν μου αρέσει και όρος, να συμμετάσχει στις εκλογές της 26, να ρωτήσει το εξής, ότι έβρεξε φέτο. Εντάξει, γεμίσανε οι ταμιευτήρες. Όμως το θέμα του νερού, θυμάστε πόσα χρόνια υπάρχει. Τι γίνεται, δεν έχουν αλλάξει τα δίκτυα, δεν έχουν αλλάξει τα ρολόγια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Φέτος, ότι υπάρχει μια κλιματική αλλαγή όπως την περιγράφουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα αυτό, υπάρχει. Και το βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Κρήτη δεινοπάθησε από την ανομβρία. Τώρα, φέτος είχαμε αυτή την ευτυχία, αν και μας πήρε το ποτάμι σε ορισμένα πράγματα και εκεί φανήκαμε ανέτοιμοι. Θεωρώ ότι και εδώ ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση του νερού, ακόμα και από το φράγμα του αποσελέμη που γέμισε, να μην υπάρξει παράλογη σπατάλη στη χρήση του. Τώρα για τα δίκτυα ίδρυυσης ακούω πάρα πολλά. Εγώ τα ακούω αυτά. Δηλαδή. Ακούω πάρα πολλά. Σίγουρα σε κάποια σημεία είναι απαρχαιωμένο, σίγουρα χρειάζεται θέληση, χρειάζονται χρήματα για να γίνει όλη αυτή η αντικατάσταση. Ναι, αλλά δεν είναι τραγικό να μιλάνε για 50% μόνο ίσπραξη.
Αν ισχύει αυτό, 50% είναι γεγονός. Και οι απώλειες υπάρχουν του νερού και ανίσπρακτες οφειλές. Θεωρώ και εδώ είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Και θέλει σε βάθος χρόνου μια αντιμετώπιση. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, θα έχετε πάει σίγουρα αυτή την εποχή, αλλά και να πάτε και έξω από το κέντρο της πόλης, να πάτε στην Παλιανή, στο Τέμενο, στο Γοργολαΐνη ή στην Αλικαρνασσό. Όλοι λένε ότι σε σχέση με το κέντρο της πόλης, αυτές οι περιοχές δεν είδαν την προσοχή της Δημοτικής Αρχής. Δεν ξέρω, η αίσθηση δική σας ποια είναι, δηλαδή υπήρξε ισόρροπη ανάπτυξη ή δόθηκε σε έργα βιτρίνας μόνο η έμφαση? Να πω ότι από την νυν Δημοτική Αρχή, εγώ θα μιλήσω για την περιοχή που κάθομαι, που γεννήθηκα και μεγάλωσα και τώρα ακόμα κατοικώ, που είναι ο Πόρος, τα Ανατολικά Προάστια, δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο ή αν είναι φυσική συνέπεια από το γεγονός να φτιάξουμε τη βιτρίνα της πόλης, γιατί έχουμε επισκέπτες ή γιατί αυτό μας δίνει περισσότερους ψήφους. Σίγουρα θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή στις γειτονιές και βέβαια στα χωριά. Χθες είχα την ευκαιρία να πάω σε κάποια χωριά που ανήκουν πλέον στο Δήμο Ηρακλείου και να δω και τον πλούτο που υπάρχει, αλλά και την εγκατάλειψη από τον κεντρικό Δήμο πλέον. Υπάρχουν δυσκολίες, γιατί αυτοί οι Δήμοι ήρθαν στο Δήμο Ηρακλείου, τα χωριά αυτά συμπεριλήφθησαν στο Δήμο Ηρακλείου χωρίς πόρους ή με μεγάλες ελλείψεις και με μεγάλα χρέη. Εμείς μόλις τους είχαμε παραλάβει το 2011 και ακούγοντας τους κατοίκους εκεί, όλοι έχουν παράπονα και που έχουν σχέση και με την καθαριότητα και με την καθημερινότητα και το φωτισμό και το δρόμο, και κυρίως με την άρδευση και με τους δρόμους. Πάντως, ο κόσμος συνεχίζει να λέει για τα προβλήματα της καθημερινότητας, όποιον και αν ρωτήσει στον δρόμο. Άρα, ένας δήμαρχος που θα στις 26 του μήνα θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά θα εγκατασταθεί το Σεπτέμβριο, πρέπει να αρχίσει από τώρα να κάνει τα σχέδιά του για αυτά τα προβλήματα. Να λύσει, λέει, Και ένα καλό που έχει ο δήμαρχος είναι, η Δημοτική Αρχή είναι ότι έχει δίπλα του την επομένη, θα δει τον δημότη. Ενώ ο βουλευτής που νομοθετεί θα τον δει αργότερα. Ο δήμαρχος την επομένη τον βλέπει για να πάει την κριτική του. Πιστεύετε ότι ένας δήμαρχος πρέπει να είναι καθημερινά στους δρόμους ή ένα δημοτικό συμβούλιο, λέει ο κόσμος, να σας βλέπει, να σας αισθάνεται? Πώς αισθάνεστε τη Δημοτική Αρχή εσείς? Ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο αντιδήμαρχος έχουν μια φθορά απίστευτη. Από την καθημερινότητα σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Αντίθετα, τολμώ να πω ότι οι σύμβουλοι της περιφέρειας ή ο περιφερειάρχης δεν έχει αυτή τη φθορά την καθημερινή. Δηλαδή, τα σκουπίδια, τις λακκούβες, το κυκλοφοριακό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαρής και να μαζεύεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να είναι το κοιτίο παραπώνων, το κουτί με τα παράπονα, όλο. Γι' αυτό που έχει καθιωρηθεί και η φράση «τα παράπονα σας στο Δήμαρχο». Είναι δύσκολη η θέση. Ακόμα και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρανε ή προσπάθησαν να προσφέρουν. Αλλά δυστυχώς ορισμένα προβλήματα είναι πολύ δύσκολα να ξεπεραστούν. Πάρα πολύ δύσκολα. Κλείνοντας αυτή την σχεδόν ημίωρη κουβέντα μας απόψε, θα ήθελα έτσι να επαναλάβουμε συνοπτικά γιατί πρέπει οι δημότες του Ηρακλείου να ψηφίσουν το συνδυασμό 3-7-5 του Γιάννη Κουράγη και εσάς προσωπικά. Σας μας είπατε γιατί. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάνουν τους θεσμούς και όχι οι θεσμοί τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν βάλεις δύο ανθρώπους στη θέση του δημάρχου, ανεξάρτητα από την μόρφωση την ακαδημαϊκή, θα τα καταφέρουν τελείως διαφορετικά. Ο δήμαρχος πρέπει να το έχει. Πρέπει να είναι ηγέτης. Να είναι ηγέτης. Πρέπει να ξέρει να διαλέγει τους συνεργάτες του, να τους συντονίζει και να τους αναδεικνύει κιόλας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι κάνουν τους θεσμούς, δηλαδή ο δήμαρχος κάνει, ο εκάστοτε δήμαρχος κάνει τον Δήμο
να ακτινοβολεί, να πηγαίνει μπροστά και ο κακός δήμαρχος είναι αυτός που κάνει μια απλή διαχείριση, βλέπει το χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος, μόνο και μόνο γιατί δεν έχει την ικανότητα. Αυτή είναι στην η πρώτη κατηγορία βάζετε τον Γιάννη τον Κουράκη. Τον βάζω στην κατηγορία ότι είναι ένας ικανότατος οξυδερκής δήμαρχος, ο οποίος άλλαξε την όψη της πόλης. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι ή τουλάχιστον όσοι μπορούν να βλέπουν τα πράγματα όπως ακριβώς είναι με το όνομά τους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ικανότερος από τον, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεγάλων έργων της πόλης αλλά και της καθημερινότητας, θεωρώ ότι είναι ικανότερος όχι μόνο από τον νυν δήμαρχο αλλά και από προηγούμενους. Κύριε Δροσίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την τιμίωρη που κάναμε. Σας εύχομαι άλλωστε 5 μέρες να ακούμε 6. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό που αξίζει θα ήθελα να πω στους και που πρέπει για να μην έχουν και παράπονα μεθαύριο, να μην φτάνουν τα παράπονα στο Δήμαρχο, είναι να δούνε μέσα από τους συνδυασμούς όλους. Όχι μόνο στο συνδυασμό του Γιάννη του Κουράκη, αλλά και στους υπόλοιπους υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, όχι παιδιά του Σωλήνα, γιατί υπάρχουν και αυτοί, κομματικά παιδιά του Σωλήνα. Να ψηφίσουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα είναι ένα πολυσυλλεκτικό πλέον από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβούλιο και χρειάζεται οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μάλλον την ικανότητα και τη διάθεση και την πόρεση να πάνε τα πράγματα παρακάτω. Για να παραχθεί αξιόλογο δημοτικό έργο. Ακριβώς. Καλή επιτυχία, κύριε Δροσίδη. Ευχαριστώ πολύ.